Από τον βίον των Αγίων μας. Την 2 Μαρτίου η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Αγίου Θεόδωτου, Επισκόπου Κυρίνιας Κύπρου. Στο πρόγραμμα μας σήμερα θα αφιερώσουμε μερικές σκέψεις από τη ζωή του. Ο Άγιος Θεόδωτος έζησε στις αρχές του 4ου μετά Χριστόν αιώνα, όταν η ειδωλολατρία κινδύνευε να εκπνεύσει και ζητούσε, όπως τα θανάσιμα πληγωμένα θηρία, να πέσει με όσες δυνάμεις της απέμειναν να εξοντώσει την Εκκλησία. Ο Άγιος Θεόδωτος, επίσκοπος στην Κυρίνια της Κύπρου, με το μεγάλο ζήλο του υπέρ της χριστιανικής πίστης και για τις κατακτήσεις που επιτύχανε μέσα στον ειδωλολατρικό κόσμο, προκάλεσε την οργή του ηγεμόνα Σαββίνου. Αφού το συνέλαβε, προσπάθησε να τον πείσει να αρνηθεί την πίστη του στο Χριστό. Ο Θεόδωτος όμως, όχι μόνο δεν αρνήθηκε την πίστη του, αλλά και μίλησε θαραλέα στον ηγεμόνα κατά της ειδωλολατρικής πλάνης και τον εξόρκησε να αρνηθεί τους ψεύτικους θεούς. Τότε ο Σαββίνος τον βασάνισε σκληρά, αλλά μπροστά στην εξέγερση του χριστιανικού πληθυσμού φοβήθηκε και διέταξε να μεταφερθεί ο καταπληγωμένος ιεράρχης στη φυλακή. Αλλά και στη φυλακή ο Θεόδωτος δεν εγκατέλειψε το έργο του. Βρήκε ανθρώπους όπου τους μετέδωσε την αλήθεια και έτσι έκανε μέσα στη φυλακή ένα μικρό πίμνιο. Αργότερα, επί Μεγάλου Κωνσταντίνου ελευθερώθηκε και συνέχισε με περισσότερο ζήλο το έργο του. Μετά 2 χρόνια όμως πέθανε, αφού άφησε αλυσμόνητο υπόδειγμα σε κλήρο και λαό.